Γεια χαρά σε όλους και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα νέο βίντεο του καναλιού για τον DaVinci Resolve. Θέλω να δείτε την οθόνη και να μου πείτε αν θέλετε και εσείς να κάνετε αυτό που θα δείτε στην οθόνη. Για πάμε! Μάλιστα. Άρα τι έκανα, χρησιμοποιούμε το κλιπάκι που χρησιμοποιούμε τις τελευταίες φορές για να κάνουμε όλες τις δοκιμές μας και τα tutorial εδώ πέρα στο DaVinci Resolve. Τι έκανα, από D-Log M που έγραψα με το DJI Mini 5 Pro το μετέτρεψα σε REC 709 έτσι λέγεται ο κανονικός ας πούμε χρωματισμός πάμε να δούμε άλλη μια φορά, κοιτάξτε λίγο D-Log M, flat τα χρώματα, όχι όπως το D-Log αλλά flat είναι το προφίλ που μας δίνει το DJI Mini 5 Pro και REC 709 που είναι ο κανονικός χρωματισμός. Πάμε λοιπόν να δούμε πως πολύ εύκολα και με τη βοήθεια της DJI θα προσθέσουμε το loot μέσα στο DaVinci Resolve για να μπορέσουμε να κάνουμε όπως βλέπετε αυτή την αλλαγή και μόλις το κάνουμε παιδιά είναι η διαδικασία μιλάμε για δεξί κλικ apply τόσο απλά τα πράγματα η πρώτη κίνηση που πρέπει να κάνουμε είναι να κατεβάσουμε αυτό το αρχείο και για να το κατεβάσουμε πρέπει να πάμε στην ιστοσελίδα της DJI όπου μας προσφέρει η εταιρεία απλόχερα έτοιμο το αρχείο loot για να μην μπεδευόμαστε. Μπαίνουμε στον αγαπημένο μας Internet Explorer, όποιον θέλετε εσείς, εγώ χρησιμοποιώ Firefox και πηγαίνουμε στην DJI, στο, στην κεντρική ιστοσελίδα, στα, στο software, στα downloads. Βασικά, να σας πω κάτι, αν χτυπήσετε στο Google DJI Mini 5 Pro Loot, θα σας βγάλει πάνω πάνω αυτή την ιστοσελίδα την οποία έχω επισκεφθεί. Οπότε βλέπετε εδώ DJI Mini 5 Pro D-Log M του Rec 709 LUT. Είναι το αρχείο που θέλουμε παιδιά για τον DaVinci Resolve για να κάνουμε να χρωματίσουμε με εύκολο τρόπο και γρήγορα το βίντεο από το Mini 5 Pro όταν τραβάμε σε D-Log M. Αν έχετε Mac, κατεβάζετε το Mac, η διαδικασία είναι η ίδια, αν έχετε Windows, όπως εγώ, πηγαίνουμε στα Windows και κατεβάζουμε το αρχείο το οποίο είναι αρχείο.Cube. έτσι είναι ο τύπος του αρχείου, όπως είναι τα .exe, όπως είναι τα .txt, το συγκεκριμένο είναι .cube το κατεβάζουμε, πηγαίνει στα downloads και εν συνεχεία πηγαίνουμε πίσω στο DaVinci Resolve μόλις μπούμε πίσω στο DaVinci Resolve, πηγαίνουμε κάτω δεξιά που έχει ένα γραναζάκι το πατάμε, πιθανότητα να μην το βλέπετε το γραναζάκι γιατί βλέπετε εμένα σε εκείνη τη θέση, αλλά είναι κάτω δεξιά θα σας ανοίξει αυτή η καινούργια σελίδα και εδώ θα πάτε στο μενού πα, 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 Color Management. Το κλικάρετε μία φορά, πηγαίνετε εκεί πέρα που λέει Lookup Tables, πηγαίνετε εκεί πέρα που λέει Open Loot Folder, θα σας ανοίξει η σελίδα του DaVinci Resolve που έχει μέσα τα loot. Τώρα, ή μπορείτε να κάνετε copy-paste από το σημείο που έχετε κατεβάσει το loot της DJI σε αυτό το φάκελο μέσα και να φτιάξετε ένα φάκελο DJI όπως έχω φτιάξει εγώ που έχω βάλει και άλλα loot, έχω βάλει για το Mavic 4, έχω βάλει για το Avata 2 ή μπορείτε απλά να το πετάξετε μέσα δεν υπάρχει πρόβλημα. Αυτό έχει να κάνει τελείω με εσά. Και αφού την κάνετε τη διαδικασία αυτή και φέρετε το αρχείο μέσα σε αυτό το φάκελο, κλείνετε το παράθυρο και πηγαίνετε πίσω στον DaVinci, εδώ πέρα που λέει Update Lists. Μόλις το πατήσετε αυτό δεν θα σας πει κάτι, απλά θα κάνει update τα list με τα loot, πηγαίνετε save, θα σας εμφανίσει save εδώ πέρα κάτω δεξιά, Εμένα, εγώ το έχω κάνει ήδη οπότε πατάω cancel, εσάς θα εμφανίσει save, θα κάνετε save και εν συνεχεία πάμε εδώ πέρα που έχει αυτή, αυτό το κυκλάκι με τα χρωματάκια. Εδώ πέρα είναι το σημείο, παιδιά, του DaVinci Resolve όπου κάνουμε το Color Grade δεν θα μπούμε τώρα εις βάθος σε color grading. Θα μιλήσουμε μόνο για το πώς μπορούμε να βάλουμε ένα loot σε ένα clip, σε ένα βίντεο clip. Όπως βλέπετε υπάρχουν πάρα πολλές ρυθμίσεις εδώ αριστερά lift, gamma, gain, offset. Από κάτω μπορείτε να πειράξετε στην κάθε ρύθμιση ξεχωριστά το κάθε χρώμα. Και εκτό από αυτά έχει και άλλε ρυθμίσει από κάτω και από πάνω. Φυσικά έχει τι γραφικέ παραστάσει εδώ πέρα, τα λεγόμενα curves, για να μπορείτε να φτιάξετε τι χρωματικέ σα αναλογίε ανάλογα πώ θέλετε εσεί. Είναι χάο το color grading. Αφού λοιπόν μπούμε σε αυτή τη σελίδα, δεν ασχολούμαστε με τίποτα άλλο. Διαλέγουμε το clip μα από εδώ αριστερά, όπω βλέπετε διαλέγω το κλιπάκι το οποίο δεν έχει κάτι ή μάλλον να πάω στο clip 2 όπου έχω βάλει το loot και θα πατήσω ένα reset node grade που σημαίνει ότι θα μου κάνει τα, όλες τις ρυθμίσεις που έχω βάλει πάνω εδώ θα τις κάνει reset δηλαδή θα το κάνει όπως ήταν πριν και πάμε να δείξουμε πως θα βάλουμε το loot θα κάνουμε δεξί κλικ πάνω στο clip εδώ πέρα πηγαίνουμε εδώ πέρα που λέει loot εμένα μου εμφανίζει αυτό το χάο γιατί έχω βάλει κι άλλα loot σε εσά πιθανότητα να μην έχει τόσα πολλά ή να έχει περισσότερα, δεν έχει σημασία. Εάν έχετε φτιάξει φάκελο DJI στον φάκελο που σας είπα πριν, τότε θα σας εμφανίσει νέο φάκελο και μέσα θα είναι το loot του DJI Mini 5 Pro M του Rec 709. Το βλέπετε εδώ πέρα που το έχω κάνει highlight. Σε περίπτωση που το έχετε ρίξει χήμα τότε δεν θα σας εμφανιστεί σε φάκελο, θα σας εμφανιστεί κάπου όπως είναι βλέπετε εδώ πέρα ας πούμε Sony S-Log2 του Rec. 709, αυτά είναι loot τα οποία είναι χήμα και δεν υπάρχουν μέσα σε φάκελο. Εμένα με βολεύει να τα έχω σε φάκελο γιατί αντιλαμβάνεστε αν έχει κάποιο περισσότερα μοντέλα από ένα είναι εύκολο να τα σε ένα για να τα βρίσκει πιο εύκολα. Τώρα αν δεν σας πειράζει και το έχετε χήμα πάλι το ίδιο είναι, δεν αλλάζει κάτι. Αφού λοιπόν έρθουμε και διαλέξουμε το loot του Mini 5 Pro D-Log M του Rec 709 απλά παιδιά, ένα αριστερό κλικ αυτό ήτανε μας χρωμάτισε το κλιπ όπως βλέπετε έχει βάλει κανονικά χρώματα ενώ αν πάμε στο άλλο είναι flat ξαναδιαλέγω αυτό που φτιάξαμε τώρα κανονικά χρώματα, το προηγούμενο flat και πάμε πίσω εκεί πέρα που κάνουμε το editing κάτω αριστερά εδώ πέρα από τις γραμμούλες και την κάθετη γραμμή βλέπετε ότι ξεκινάμε με flat και για να κάνω αυτό το transition, το είχαμε πει και σε προηγούμενο βίντεο, πάρα πολύ απλά θα πάμε, είδετε, είμαι ήδη εδώ πέρα στα transitions, πάρα πολύ απλά θα πάμε video transitions, θα μας εμφανίσει και εδώ έχει μια τεράστια λίστα με διάφορα transitions. Μπορείτε να διαλέξετε όποιο θέλετε. Για το συγκεκριμένο που κάνει έτσι σκούπα ας πούμε, πηγαίνω παρακάτω και διαλέγω το Edge Wipe. Τώρα το Edge Wipe θα το σβήσω αυτό και θα το ξαναφτιάξουμε από την αρχή. Το Edge Wipe είναι όπως βλέπετε από πάνω προς τα κάτω. Δηλαδή αν το βάλω, θα το μακρύνω λίγο να μου είναι και λίγο πιο μεγάλη διάρκεια. Αν το βάλω θα δείτε ξεκινάει από κάτω και πάει προς τα πάνω. Εγώ δεν θέλω έτσι, θέλω από αριστερά προς τα δεξιά. Οπότε θα μπούμε μέσα στις ρυθμίσεις και για να μπούμε στις ρυθμίσεις του transition απλά το κλικάρουμε να κοκκινήσει και μας εμφανίζεται εδώ δεξιά το παράθυρο με τις ρυθμίσεις, παιδιά υπάρχει περίπτωση να μην σας εμφανίζεται το παράθυρο με τις ρυθμίσεις, για να σας εμφανιστεί πρέπει να πατήσετε πάνω δεξιά που λέει Inspector. Αυτό θα το έχετε πάντα πατημένο γιατί σας εμφανίζει ρυθμίσεις είτε είναι για το transition είτε είναι για το clip όπως βλέπετε εδώ πέρα αν πάω βίντεο μου εμφανίζει μπορώ να του κάνω zoom άμα θέλω έτσι οπότε θα έχετε πάντα το inspector για να σας εμφανίζει αυτή την καρτέλα που μπορείτε να διαλέξετε τα, τις διαφορετικές ρυθμίσεις. Άρα διαλέγουμε το transition, το κοκκινίζουμε, πηγαίνει απευθείας στις ρυθμίσεις και εν συνεχεία πηγαίνουμε εδώ πέρα που είναι το angle και παιδιά είναι τόσο απλό όσο το σκέφτεστε να το κάνουμε 90 μοίρε για να ξεκινήσει από αριστερά προς δεξιά. Πάμε να το δούμε και όπως βλέπετε κάνει τη σκούπα από αριστερά προς δεξιά και μα μπαίνει στο Rex 709 χρωματικό προφίλ που είναι τα κανονικά χρώματα, α πούμε. Τώρα, εάν το έκανα μείον 90, θα το γύρνα για την άλλη και θα ήταν από δεξιά προ τα αριστερά. Εγώ θέλω από αριστερά προ τα δεξιά. Ο καθένα, κάποιο άλλο μπορεί να θέλει 45 μοίρε. Το γυρνά όπου θέλει. Αυτό είναι ο τρόπο με τον οποίο όταν τραβάτε με το DJI Mini 5 Pro ή με οποιοδήποτε άλλο drone, D-Log M ή σκέτο D-Log, το οποίο είναι ακόμα πιο flat από το D-Log M που βλέπετε εδώ του DJI Mini 5 Pro, αυτό είναι ο τρόπος με τον οποίο θα βάλετε loot και θα κάνετε το χρωματικό προφίλ έτσι όπως πρέπει να είναι και άμα θέλετε να κάνετε και transition μπορείτε να το κάνετε όπως το κάναμε εδώ για να φαίνεται έτσι πιο εντυπωσιακό. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν για άλλο ένα βίντεο κοντά στο κανάλι. Like, subscribe, τα σχόλια σας από κάτω, ερωτήσεις, προτάσεις για το τι θέλετε να δείτε στο DaVinci Resolve και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια χαρά!